Η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, η Ιωάννα Μελάκη, είναι κοντά μας. Θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε, κυρία Μελάκη? Καλημέρα, καλά εσείς? Καλημέρα στους ακροατές της Κρήτης. Λοιπόν. Καλημέρα στην Κρήτη. Για δώστε μας το πλαίσιο. Έχουμε μία μεγάλη δικαίωση για ένα συνταξιούχο, ο οποίος είχε περίπου 270.000 χρέος, ναι, και του κουρεύτηκε, ας το πούμε, διαγράφτηκε τα 200.000. Ναι. Ο εν λόγω φιλέτης ήταν χρεωμένος σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα. Βασικά είχε μία πρωτόδικη απόφαση στο ειρηνοδικείο, η οποία δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, διότι το εισόδημά του είναι μόνο από μία σύνταξη, έχει και άλλες υποχρεώσεις, και προσέφυγε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο εφετείο, και εκεί βρήκε πραγματικά τη δικαίωση και ήταν πολύ ευχαριστημένος όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, διότι καλύτερα να πληρώσει 70.000 σε βάθος περίπου, ας πούμε, 15 χρόνια. Στα 5 χρόνια καλείται να πληρώσει ένα ελάχιστο ποσό, το 135 ευρώ, που είναι μέσα στις δυνατότητές του. Μετά από την πενταετία καλείται πάλι να πληρώσει ένα ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, που εδώ μπορούμε να πούμε ότι η κατοικία του ήταν αρκετά μεγάλη, πολλά τετραγωνικά. Τέλος πάντων, η απόφαση αυτή είναι νικηφόρα. Και εδώ οφείλουμε να καλέσουμε τους οφειλέτες και να τους πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι στο νόμο, ότι πρέπει να έρχονται επαφή με την Ένωση, διότι κάποια δικαστήρια τα οποία στο παρελθόν, δηλαδή στη διάρκεια του κορονοϊού, ήταν να δικαστούν και αναβληθήκανε, τα δικαστήρια αυτά θα τους ορίσουν νέα δικάσιμη. Δηλαδή δεν είναι ότι τους ξεχάσανε, δεν είναι ότι πρέπει και οι ίδιοι να το αμελήσουν και να μην δίνουν προσοχή. Επίσης, δηλαδή αυτό το διάστημα από 23 Τρίτου μέχρι 31 Πέμπτου, όσα δικαστήρια ήταν να γίνουν αυτοδίκαια, θα μεταβληθούν σε άλλες ημερομηνίες. Μάλιστα. Ακούσατε βέβαια και την προηγούμενη την είδηση, ήσασταν στη γραμμή για τα στοιχεία τα οποία δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι έχει να κάνει με την αξία των κόκκινων δανείων, κυρία Μελάκη, έτσι. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λοιπόν λένε ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε, το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 7,3 δις ευρώ και διαμορφώθηκε στα 30,8 δις ευρώ έναντι 23,5 δις ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 19. Η πλειοψηφία, το 53% από τα κόκκινα δάνεια, είναι οφειλές ιδιωτών, δηλαδή στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Το 29% είναι κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 18% είναι οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων. Αλλά μιας που επιστρέφουμε στην κανονικότητα, φαίνεται ότι όλα επιστρέφουν σε μια κανονικότητα, ακόμα σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά για τα κόκκινα δάνεια των πιστωτικών οργανισμών. Οπότε εδώ τα πράγματα θα πρέπει να είναι λίγο πολύ διαφορετικά, δεν ξέρω, να είναι πιο υποψιασμένοι οι καταναλωτές, δεν ξέρω. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, όσοι έχουν μπει σε ρυθμίσεις να τις εκτελούν και να τις εφαρμόζουν, γιατί έχουμε περιπτώσεις οι οποίοι αμελούν και ξαναβιώνει από την αρχή του χρέους, και μιλάμε ότι το χρέος από το 10 μέχρι το 2020, αν μιλήσουμε για επιτόκια και άλλες επιβαρύσεις, θα είναι πολύ τραγικό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι, γιατί πολλοί επαναπαύονται, είτε συνταξιούχοι ή μισθωτοί, ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα κατάσχετο λογαριασμό, εδώ πρέπει να τους φωνάξουμε και να τους πούμε ότι το ακατάσχετο ισχύει μόνο για την πρώτη μέρα. Όσα χρήματα μείνουν στο λογαριασμό θεωρούνται κατάθεση, και γιατί έχουμε πάρα πολλά παράπονα ότι, ξέρετε, μου κατάσχανε το μισθό μου. Δεν είναι ο μισθός. Ο μισθός, όταν δεν φύγει από την πρώτη μέρα που έχει κατατεθεί, πάει σε κατάθεση, και επομένως η τράπεζα ή οποιοδήποτε πιστωτής έχουμε χρέος, απλώνει τα δίχτυα του και μας το αφαιρεί. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, ότι, γιατί λέει, έχω ακατάσχετο. Ακατάσχετο ισχύει μόνο για την ημέρα
της κατάθεσης, και γι' αυτό το τονίζουμε στον κόσμο, επειδή πολλοί λένε αυτό το πράγμα, έχουν παράπονα, καταφεύγουν σε εμάς, όμως υπάρχει νομοθεσία και πρέπει να την τηρούν. Εκείνο που οφείλουμε να ενημερώσουμε μέσω της εκπομπής σας είναι για τους πληστηριασμούς. Γιατί εδώ υπάρχει το μεγάλο άγχος, και να τους πούμε ότι μέχρι 31 Εβδόμου έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί. Δεν γίνονται πληστηριασμοί. Οι πρώτοι πληστηριασμοί, όταν είναι για πρώτη φορά, όσοι είναι για δεύτερη φορά, γίνονται. Δηλαδή κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους. Και όσο αφορά, δηλαδή, ο πρώτος πληστηριασμός δεν γίνεται. Η πολιτεία το έχει διευκρινίσει αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι να λέω αυτή την είδηση, ότι μέχρι 31 Εβδόμου αναστέλλονται οι πληστηριασμοί, αλλά δεν γίνεται αυτή η διευκρίνηση, δηλαδή είναι μόνο για τους πρώτους πληστηριασμούς και όχι, και δεν αφορά εκείνους που είναι για δεύτερη φορά. Αυτό είναι σημαντικό. Πολλά σημεία κάθε μέρα είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο, κάθε μέρα είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Όπως θα πούμε ότι και τον Αύγουστο δεν γίνονται πληστηριασμοί, γιατί έχουν ανασταλεί και τα δικαστήρια και οι δικηγόροι, τα δικηγορικά γραφεία. Εκείνο που θα πούμε ότι να ετοιμαστούν για το Σεπτέμβρη. Αλλά μην αμελούνε, και ειδικά εκείνοι οι οποίοι είναι κόκκινοι, ειδικά εκείνοι οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, και μην κρύβονται, γιατί είπαμε ότι μας έχουν ονομάσει εμάς τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, τους καταναλωτές, μπαταξίδες. Υπάρχουν και μπαταξίδες οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει παρά να κάνουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, το χρέος, ούτε καν να ρυθμίσουν, ούτε καν να ενδιαφερθούν. Διότι εδώ δεν μπορούμε να μην πούμε ότι οι εταιρείες, τα φανς που τα λέμε και κοράκια, παίρνοντας αυτά τα δάνεια, μας φέρονται άσχημα. Μας λένε ελάτε να το διαπραγματευτούμε, και έχουμε φανταστικές και σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάποιος χρωστάει 100.000 και το φανς το έχει πάρει 10.000, εμείς τα 20.000 μπορούμε να κάνουμε διαπραγμάτευση. Δηλαδή, από τα 100 που ζητάει το φανς, εμείς μπορούμε να γλιτώσουμε τα 80. Μάλιστα. Λοιπόν, να κρατήσουμε την πληροφορία ότι οι πληστηριασμοί μέχρι 31 Εβδόμου δεν γίνονται. Οι πρώτοι πληστηριασμοί. Αλλά αφορά μόνο τον πρώτο πληστηριασμό, τους πρώτους πληστηριασμούς. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο δεν γίνεται κανένας πληστηριασμός, πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, εντάξει. Τον Αύγουστο δεν γίνεται, φυσικά. Έτσι, είναι μια κανένας πληστηριασμός. Λοιπόν, και φαίνεται ότι θα έρθει ο Σεπτέμβρης, γιατί κάνατε μια αναφορά και την κράτησα, κυρία Μελάκη. Μου αφήσατε την αίσθηση ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας αναφορικά με χρέη και πληστηριασμούς, έτσι. Εκτός αν κάνω λάθος. Βεβαίως, και ότι οφείλουμε όλοι εμείς να μην αναπαυόμαστε, ούτε να ακούμε τον καθένα ο οποίος μπορεί να είναι και πληρωμένος και να μας τα λέει καλοσυνάτα, γιατί πρέπει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και αυτό που θέλουμε να ακούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί έρχεται το φτωχευτικό δίκαιο, εκεί θα είναι το τραγικό, που θα μας στοχύνουν είτε οι τράπεζες, είτε τα φανς, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, και εκεί θα τα χάσουμε όλα. Λοιπόν, ας είμαστε σοβαροί και εμείς σαν πολίτες, σαν οφειλέτες, σαν δανειολήπτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.